Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφαρμογή 4. Η εφαρμογή 4 είναι μια άσκηση του βιβλίου και σε αυτή την άσκηση μας ζητάει να φτιάξουμε μια γραμματική χωρίς φραζόμενο που να παράγει σωστές, πλήρως παρενθετοποιημένες παραστάσεις αριθμητικής που χρησιμοποιούν τις μεταβλητές χ και ψ, δηλαδή στο αλφάβητο παρενθέσεις, βλέπεις εδώ, πρώτα σύμβολα που έχω, το συν, το πλην, το επί, το διά, μια έγκυρη συμβολοσυρά είναι το χ μειον ψ, διά χ επί χ. Τώρα, όταν μελετάμε μια παραγωγή, μια γενική παραγωγή από ένα γενικό αλφάβητο, αυτή είναι και η χρήση στην πράξη των γραμματικών χωρίς φραζόμενα. Δηλαδή, είναι κάποιοι κανόνες παραγωγής οι οποίοι παράγουν έγκυρα συντακτικά. Έτσι, μέχρι και τις προτάσεις καθομιλουμένης των ελληνικών μπορούμε να φτιάξουμε γραμματικές χωρίς φραζόμενα οι οποίες να τις παράγουν. Τώρα, για να ξεκινήσουμε λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Τι είναι μία έγκυρη παράσταση των μαθηματικών? Μία έγκυρη παράσταση των μαθηματικών μπορεί να οριστεί αναδρομικά ως εξής. Σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε, αν έχω το σύμβολο της διαίρεσης, στον αριθμητή πρέπει να έχω μία έγκυρη παράσταση των μαθηματικών, δηλαδή μία σωστά παραδοθετοποιημένη παράσταση των μαθηματικών, και στον παρονομαστή πρέπει να έχω πάλι μία έγκυρη παράσταση των μαθηματικών. Αν χρησιμοποιήσω το σύμβολο του συν, τότε επίσης αυτό θα πρέπει να συνδέει μεταξύ του δύο υποπροτάσεις, οι οποίες θα είναι έγκυρες παραστάσεις. Το ίδιο βέβαια και με το μείον, θα πρέπει να συνδέει δύο έγκυρες παραστάσεις, και βεβαίως το ίδιο και με το επί, θα πρέπει να συνδέει μεταξύ τους δύο έγκυρες παραστάσεις. Τώρα, τι είναι έγκυρη παράσταση, έτσι? Έγκυρη παράσταση θα είναι, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή θα μπορώ να αντικαταστήσω ένα σύμβολο, σκεφτείτε παραδείγματα στο μυαλό σας, μπορώ να αντικαταστήσω είτε με μια μεταβλητή καρφωτά, δηλαδή φαντάσου όπου α μπορεί να έχω το χ, μπορεί να έχω το ψ, ή μπορεί να έχω και πάλι μία έγκυρη παράσταση των μαθηματικών. Άρα λοιπόν, έχοντας σαν οδηγό στοιχείο αυτή την πληροφορία, η γραμματική θα παραχθεί σχετικά εύκολα. Αν έχω το S, αυτό μπορώ να το αντικαταστήσω καταρχάς με μία μεταβλητή. Με τη μεταβλητή Χ και τη μεταβλητή Ψ, ακριβώς διότι η ίδια η παράσταση μας λέει ότι θα χρησιμοποιήσει μόνο τις μεταβλητές Χ και Ψ. Είναι τερματική, με συγχωρείς, κανόνες αυτοί, αλλά παρόλα αυτά έχω κάθε δικαίωμα να τα γράψω πρώτα-πρώτα. Μετά. Εφόσον τώρα έχω τελειώσει με τα σύμβολα τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω, τους θερματικούς κανόνες, που είναι οι μεταβλητές χ και ψ, πάμε να δούμε πώς θα συντάξουμε σωστά μια παράσταση με το και. Μια παράσταση λοιπόν με το και θα έχει αριστερά της μια έγκυρη παράσταση των μαθηματικών, S, δεξιά του επίσης μια έγκυρη παράσταση, και σε αυτά τα δύο θα τα συνδέσω με μια παρένθεση. Θα τα συνδέσω με παρένθεση για να παράγεται όντως και η σωστή παρενθετοποίηση. Μετά, τελείως αντίστοιχα, έχω το S-S για την αφαίρεση. Τελείως αντίστοιχα, έχω το S επί S για τον πολλαπλασιασμό. Και έχω και το S διά S για τη διαίρεση. Εντάξει, αυτή λοιπόν είναι η γραμματική η οποία κάνει τη δουλειά. Και τώρα, αν παρατηρήσετε, η μόνη λεπτομέρεια την οποία δεν έχουμε πιάσει είναι το γεγονός ότι στην εκφώνηση μας λέει ότι η κεντρική παράσταση δεν έχει μία εξωτερική παρένθεση. Αυτό που έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή παράγει μία εξωτερική παρένθεση. Δηλαδή, πώς θα γινόταν η παραγωγή αυτού του πράγματος που βλέπετε εδώ? Αρχικά θα αντικαταστούσαμε το S με το διά, οπότε θα παίρναμε το S διά S. Έτσι. Μετά το πρώτο S θα το αντικαταστούσαμε με την αφαίρεση, άρα θα έπαιρνα S μείον S και αυτό με τη σειρά του διά το S. Ύστερα το πρώτο, το αριστερότερο S το οποίο βλέπεις, θα το αντικαταστούσα με τη μεταβλητή Χ για να πάρω το Χ μείον S διά S. Μετά στη συνέχεια το δεύτερο S θα το αντικαταστούσα με τη μεταβλητή Ψ, θα έπαιρνα το Χ μείον Ψ διά S. Μετά στη συνέχεια θα αντικαταστούσα το δεύτερο S, το τελευταίο S το οποίο έχω, παρατηρώ ότι έχει σύμβολο πολλαπλασιασμού εκεί στην άκρη. Άρα λοιπόν αυτό θα γινόταν Χ μείον Ψ διά S επί S, και μετά θα κάναμε και μία αντικατάσταση στο τελικό κομμάτι, όπου θα αντικαταστούσαμε την πρώτη εμφάνιση του S με το Χ, οπότε θα είχα Χ μείον Ψ διά Χ επί το S, και τέλος και η τελευταία εμφάνιση του S πάλι με τον τερματικό κανόνα, τον πρώτο πρώτο που έχουμε γράψει, θα τον αντικαταστήσουμε με τη μεταβλητή Χ, και έτσι θα είχα κάνει την παραγωγή για να επαληθεύσω ότι όντως η γραμματική που έχω γράψει είναι σωστή. Τώρα, η γραμματική που έχω γράψει λοιπόν βάζει και μια εξωτερική παρένθεση. Αυτή την εξωτερική παρένθεση μπορούμε να τη φάμε λάχανο ως εξής. Το πρόβλημά μας είναι μόνο στην αρχή, έτσι. Μόνο στην αρχή θα ήθελα να μην βγαίνει παρένθεση. Οπότε, πώς θα παραλλάξουμε τη γραμματική προκειμένου να μην παράγεται αυτή η εξωτερική παρένθεση? Θα ξεκινήσω και θα πω, κοίταξε να δεις κάτι, όταν είσαι στην αρχή, θα μου βάλεις μια παράσταση η οποία
θα είναι χωρίς παρένθεση. Δηλαδή, α και α κεφαλαίο, βλέπεις, αλλάζει όνομα παραγωγού, γιατί μετά αυτά τα οποία θα προκύψουν στη συνέχεια οφείλουν να έχουν σωστή παρενθετοποίηση. Άρα, α συν α μία περίπτωση, α μείον α μία δεύτερη περίπτωση, α επί α μία τρίτη περίπτωση και α δι α μία τέταρτη περίπτωση, όλα τα σύμβολα των πράξεων τα οποία μπορώ να κάνω. Και στη συνέχεια, αφού έχω γράψει αυτά, βεβαίως μπορώ να τερματίσω και με το χ ή το ψ. Και τώρα, έχοντας αυτή την παράσταση μπροστά μου, το α στη συνέχεια θα πρέπει να παράγει πάλι παραστάσεις οι οποίες θα είναι παρενθετοποιημένες σωστά και θα έχω το α συν α μέσα σε παρένθεση. Βλέπεις τώρα, αυτό μοιάζει πολύ με το προηγούμενο που είχαμε γράψει. Έχει και την παρένθεση αυτή την εξωτερική που χρειάζεται για να υπάρχει μια σωστή παρενθετοποίηση της παράστασης. Α επί α. Άλλη περίπτωση το α δι α μέσα σε μια παρένθεση και τελευταία περίπτωση βεβαίως είναι πάλι τερματικοί κανόνες χ και ψ, όπου αυτά δεν θέλουν παρένθεση. Έτσι λοιπόν έχουμε πιάσει και το γεγονός ότι ξέρεις κάτι, στην παραγωγή που γράψαμε προηγουμένως θα χρησιμοποιήσουμε αρχικά τον κανόνα α δι α, οπότε μετά όλα τα υπόλοιπα σύμβολα τα οποία βγαίνουν θα εμφανίζουν και μια παρένθεση όπως πρέπει κανονικά να γίνεται. Τέτοιου τύπου ερωτήματα δεν ζητούνται στις εξετάσεις, ζητούνται περισσότερο στο πλαίσιο εργασιών. Οπότε λοιπόν, όσον αφορά τα ερωτήματα αυτά, είναι και για λόγους περισσότερο εξάσκησης πάνω στις παραγωγές.